αυξάνεται αλλά γερνάει ο πληθυσμός της Κύπρου. Τα τελικά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία είναι αποκαλυπτικά. Αν και ο συνολικός πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές ξεπέρασε τις 923.000, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 10% μέσα σε διάστημα δεκαετίας, για πρώτη φορά το ποσοστό των ατόμων 65 ετών και άνω ξεπέρασε αυτό των παιδιών μέχρι 14 ετών, ανεβάζοντας έτσι τη μέση ηλικία του πληθυσμού στα 40,5 έτη από 37,8 που ήταν το 2011. Είναι φανερό ότι μειώνεται ο αριθμός των παιδιών σε κάθε οικογένεια. Είναι πρόβλημα γιατί στο τέλος θέλεις νέους για να συνεχίσουν την ύπαρξη μιας οντότητας σε μια χώρα. Το δεύτερο είναι ότι όσον μειώνονται οι νεότεροι και αυξάνονται οι μεγαλύτεροι, σημαίνει ότι στο σύγχρονο κόσμο που πιστεύει σε ένα σύστημα ανθρωνίας, οι λιγότεροι άνθρωποι που μένουν έχουν να επομίζονται ένα πιο μεγάλων φορτίων από υποχρεώσεις οικονομικές και άλλες για τους μεγαλύτερους. Μικρότερο είναι και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, το οποίο μειώθηκε από 2,8 σε 2,6 άτομα, την ώρα που περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά δεν έχει οικογενειακό πυρήνα. Τα σύγχρονα ζευγάρια θέλουν να είναι αυτόνομα, να έχουν τα δικά τους λεφτά, να έχουν τη δική τους κατοικία κατά προτίμηση πριν προχωρήσουν να έχουν παιδιά ή να αυξήσουν τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση καταγράφουν από την άλλη οι ξένοι υπήκοοι. Κατά υπηκοότητα το 77,9% ήταν Κύπροι, το 10,1% υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία, και το υπόλοιπο 11,6% ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών, κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο, Συρία, Ρωσία και Φιλιππίνες. Αυτά είναι απολύτως εξηγήσιμα μεγέθη. Η Συρία είναι δίπλα μας ακριβώς και μαστίζεται από πόλεμο και τα αποτελέσματα του πολέμου εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Είναι φυσικό λοιπόν να γυρεύουν μια πιο ασφαλή ζωή. Εμείς λόγω της μείωσης του πληθυσμού, της μείωσης των νεαρών ατόμων, έχουμε ανάγκη τους ξένους για να συμπληρώνουν τα εργατικά χέρια που η οικονομία μας χρειάζεται. Μικρή μείωση κατέγραψε η αστυφιλία με το 66,7% του πληθυσμού να μένει το 2021 σε αστικές περιοχές και το 33,3% σε αγροτικές. Για άλλες 8 ημέρες ανανεώνουμε.